μέρες της διάρκειας που έχουμε για δύο έκτακτα θέλει κάποιος δημοτικός σύμβουλος. Τον λόγο, κύριε Σακελάριο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα απλά να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγεννιάτικων ότι την Κυριακή στις 28 Δεκάτου έχουμε ένα γεγονός εδώ στην πόλη μας που θα κλείσουμε τον κεντρικό δρόμο. Θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις. Θα κλείσει ο δρόμος από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι και την πλατεία 25 Μαρτίου. Εκεί θα έχουμε μια Άγιο Βασιλοδρομία, Χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού, δρόμενα διάφορα από πολιτιστικούς συλλόγους, από τους περισσότερους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας, διάφορες συναυλίες με μουσικές του δρόμου. Θα δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν ψηλότερο δέντρο με τρόφιμα για την προσφορά στο κοινωνικό παντοπολείο. Και γενικά ο στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους συνδημότες μας να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, να κατέβουν τον δρόμο, να κατέβουν στην πόλη, να διασκεδάσουν, να περάσουμε καλά και να δώσουμε τον τόνο, το γιορτινό τόνο που αρμόζει αυτές τις ημέρες. Καλό όλους να συνδράμουμε σε αυτό, να συμμετέχουμε όσο δυνατόν περισσότεροι και θα έχουμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος. Θα προχωρήσουμε στα θέματα. Λέμε κάτι σε λίγο, λέμε ένα συμμαχόπεδο. Εγώ σε κάτι σαν ορίστε. Πληροφορήθηκα από υπάλληλους του Δήμου ότι είναι απλήρωτοι οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι. Το μικρόφωνο, κύριε Συμμαχόπεδο. Πληροφορήθηκα από εργαζόμενους του Δήμου ότι οι υπάλληλοι που δουλεύουν στο ΣΠΑ και στο Αλεξάνδριο, οι οποίοι είναι σύνολο 19 νομίζω κάτι τέτοιο, έχουν να πληρωθούν από τον Οκτώβρη έλαβαν ένα μέρος της μηνιαίας αποζημίωσης. Και επειδή είχε γίνει και στο παρελθόν, κατά τις 20 τους έδιναν τα υπόλοιπα, δεν πήραν τα υπόλοιπα. Του Οκτωβρίου, έτσι, μιλάμε για Νοέμβρη μήνα. Νοέμβρη δεν έχουν πάρει καθόλου. Και δεν έχουν, όπως καταλαβαίνετε, τα οικονομικά για τις... να βγάλουν τα έξοδά τους, και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, αλλά γενικά τις υποχρεώσεις τους. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί δεν πληρώθηκαν αυτοί, τι γνωρίζετε τίποτα. Από ό,τι ξέρω και μου είπαν ότι απευθύνθηκαν σε δημοτικούς έτσι, υπεύθυνους και προς τον κύριο Δήμαρχο και τους είπα ότι δεν έχουμε και τα λοιπά. Τι γίνεται, θα μείνουν απλήρωτοι αυτοί και για... Και πώς είναι δυνατόν να προγραμματίζουμε με απλήρωτους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω, αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Κύριε Δήμαρχος, βλέπει, έχετε κάποια άποψη, κύριε Δημαρχοπά, για τους υπαλλήλους του... Για το ερώτημα, ξέρετε κάτι. Για τους υπαλλήλους του ΣΠΑ. Ναι, για το... Ναι, γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος έχει... Από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΕΤ, αλλά να σας πω, της ΔΕΤ, ναι, της τουριστικής. Απλά θέλω, από ό,τι ξέρω, είναι ότι ο Δήμαρχος έχει συζητήσει με τους υπαλλήλους και ότι βρίσκεται σε κάποια διαβούλευση προκειμένου να δώσει κάτι έναντι. Τα οικονομικά, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ χάλια. Πότε έγινε αυτό, κύριε Δήμαρχο? Η διαβούλευση που λέτε. Αυτή η διαβούλευση δεν έγινε σε επίπεδο δηλαδή συνάντησης, απλά συζήτηση που είχε γίνει με κάποιους υπαλλήλους που είχαν έρθει σε μένα προσωπικά και είχαν πει ότι να πληρωθούμε, ότι έχουμε πρόβλημα λόγω των ημερών, λόγω των γιορτών κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω περισσότερο να σας πω. Να ρωτήσω. Είχε έρθει
κάποια επιτροπή, κυρία Πρωτοπαπά, σε εσάς, από τους υπαλλήλους, από τους ΣΠΑ? Όχι, μεμονωμένα. Μεμονωμένα εξέφρασαν το παράπονό τους ή, αν θέλετε, την αγωνία τους, προκειμένου, επειδή είναι οι μέρες αυτές, προκειμένου να πληρωθούν. Πάντως γνωρίζω. Είχαν έρθει και σε μένα κάποιοι πάλι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είμαι μέσα εκεί στην ΑΕΠΑΕΠΣΙΛΟΝ, αλλά το θέμα είναι... το θέμα είναι ότι δεν πάθει να είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Παύλου, και να δεχόμαστε τα ερωτήματα, τις απορίες, την γραβιά αγωνίας των υπαλλήλων. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι μόνο η καρέκλα ότι είμαστε αντιδήμαρχοι. Αλλά περισσότερα δεν έχω, δεν μπορώ, δεν γνωρίζω να σας πω. Ξέρω όμως ότι έχουν μπει στη διαδικασία, έχει μπει νομίζω, έχουν να πληρωθούν, να δοθεί κάτι έναντι. Από εκεί πέρα περισσότερα θα σας πει. Για συμμαχώ να το καλύψουμε, αν είναι το ερώτημα, όταν θα έρθει ο κύριος Δήμαρχος, μήπως μπορέσει να μας πει κάτι περισσότερο. Ναι, εάν μπορέσει να μας πει κάτι περισσότερο, διαφορετικά θα ξαναμιλήσω πάλι για το ίδιο θέμα, αν χρειαστεί αργότερα, έτσι. Εντάξει, κύριε Σημαγόπουλο. Κύριε Λογοθέτη. Ναι, στη λογική βεβαίως καλησπέρα και από μένα, ότι δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω ερωτήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν αφού έρθει. Όσον αφορά την τουριστική, ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάποια πράγματα. Όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, θα το λέω συνεχώς σε κάθε συμβούλιο. Εμείς δεν συμμετέχουμε εκεί και άρα δεν ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πλησιάζει 2 Γενάρη και οφείλει η κοινοπραξία να καταθέσει, να καταβάλει στην τουριστική το ελάχιστο εγγυημένο. Τι γίνεται με αυτό? Διότι, όπως ξέρετε, είπα και στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στο δικαστήριο ζητήθηκε αναβολή και υπάρχει αναβολή για το ζήτημα της αγωγής που είχε κάνει το καζίνο η κοινοπραξία στην τουριστική για το ελάχιστο εγγυημένο, ζητώντας το πίσω. Ακούμε βεβαίως διάφορα, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο για το μέλλον της κοινοπραξίας, κάποια ζητήματα που αναφέρουν και λένε ότι υπάρχει και ζήτημα επέκταση του κοινοπρακτικού κτλ. Δεν θέλω να τα πιστεύω αυτά, αλλά τα ακούω και οφείλω να τα πω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήθελα να ρωτήσω επίσης τι γίνεται με το θέμα των 5 αγωγών οι οποίοι συζητήθηκαν στο δικαστήριο και υπάρχει κάποιο ένσημο εκεί το οποίο πρέπει να πληρωθεί, αν έχει γίνει κάτι, γιατί θα είναι τραγικό να χαθεί αυτή, να χαθούν αυτές οι αγωγές λόγω αυτού του θέματος. Να μην πω περισσότερα για την κοινοπραξία, για την τουριστική. Θέλω ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες μοιράζονται κάποιες, να το πω έτσι, κάποια βοηθήματα από κάποιες επιχειρήσεις. Έμαθα λοιπόν γιατί συμμετέχουμε στην Επιτροπή με τον κύριο Μουζάκη, τον γραμματέα του Συμβουλίου, ότι από μια εταιρεία η οποία δίνει κάποιο βοήθημα, τέλος πάντων, ζητήθηκαν τα ονόματα αυτών που θα πρέπει να πάρουν το βοήθημα και θα πρέπει ο καθένας να πηγαίνει στην συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να παίρνει την ενίσχυση αυτή. Και βεβαίως έμαθα ότι τα ονόματα αυτά δόθηκαν πριν τη συνεδρία της Επιτροπής. Άρα τι νόημα έχει η συνεδρία, σε απορώ, της Επιτροπής αυτής. Και βεβαίως ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι μια επιχείρηση η οποία θέλει να βοηθήσει, εμείς είχαμε προτάξει το ζήτημα ότι όλη αυτή η βοήθεια θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να μην προσβάλλονται οι συνδημότες μας. Όταν θα καλείται το κάποιος και θα πηγαίνει στη συγκεκριμένη επιχείρηση να παίρνει το βοήθημα αυτό. Αυτή η διαδικασία τη θεωρώ πραγματικά απαράδεκτη, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε δημότης να πηγαίνει στην επιχείρηση αυτή. Αυτό είναι, αν θέλετε, τραγικό όσον αφορά την διαδικασία. Εγώ είχα στη συγκεκριμένη εταιρεία επιβάλει, επιτρέψτε μου να πω αυτή τη λέξη, είχα επιβάλει στο ότι θα υπάρχει από τη μεριά του Δήμου η διάθεση αυτή, αυτών των βοηθημάτων, διότι ο Δήμος μέσα από τις υπηρεσίες του και μέσα από την Επιτροπή και μέσα από τη διαδικασία την οποία εμείς είχαμε προτάξει, εκείνος ξέρει που πρέπει να τα δώσει και πώς πρέπει να τα δώσει. Άρα δεν ξέρω εάν τελικά δόθηκαν με τον τρόπο αυτό έτσι όπως δόθηκαν, γι' αυτό και ίσως μιλήσει ο κ. Μουζάκης, επέλεξε το να φύγει από την Επιτροπή για να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Είχα επίσης ένα άλλο θέμα, πολύ γρήγορα, ρωτήσει την προηγούμενη φορά σε σχέση με τον προαστιακό, κύριε Πρόεδρε.
και είχα πει αν έχει η μελέτη την οποία εμείς είχαμε τρέξει και είχαμε κάνει στον ΟΣΕ, είχε αναλάβει ο ΟΣΕ να κάνει τη μελέτη του να έρθει ο προαστιακός από τον Ισθμό στο Λουτράκι, στην Οδό Αιγαίου, ότι μετά από μια από εφημερίδα μάθαμε, από δημοσιεύματα, από την αλλαγή του Τουρακίου, μάθαμε λοιπόν ότι η μελέτη αυτή βρίσκεται στα στρέφη του Δήμου. Δεν απαντήθηκε αν όντως υπάρχει. Διότι αν η μελέτη αυτή έχει έρθει στο Δήμο, νομίζω ότι είναι επίσης τραγικό το γεγονός να ψάχνουμε να βρούμε άλλη λύση στον Ισθμό, η οποία θα αποτρέψει και να έρθει ο προαστιακός στην Οδό Αιγαίου. Και βεβαίως κι άλλο ένα ερώτημα έχω να κάνω που μπορεί να μου το απαντήσουν και οι συνάδελφοι. Στη λειτουργία, στο χώρο του παραλιακού πάρκου που εμείς λειτουργούσαμε την Ερυθροχώρα, όποιες εκδηλώσεις γίνονται εκεί που είμαστε βεβαίως υπέρ, γίνονται στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου και σε χώρο του Δήμου. Γιατί από ό,τι μάθαμε ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος εκεί, δεν ξέρω πώς να το πω, ο οποίος έχει αναλάβει αυτές τις εγκαταστάσεις, έχει πάρει άδεια, ας το πω έτσι, από το Λιμενικό Ταμείο και όχι από το Δήμο. Αυτά σε πρώτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεωθέντη, κύριε Σκουζάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριε συνάδελφε, σε συνέχεια από που είπε ο κύριος Λεωθέντης, θα ήθελα και εγώ να ενημερώσω το Σώμα ότι στις 17-12 υπήρχε η συνεδρία της Επιτροπής για την Οικονομική Ενίσθυση, ημέρα Τετάρτη. Ερχόμενος στην Επιτροπή για να δούμε τα ονόματα, με ενημερώσανε ότι η Motor Oil ζήτησε, μάλλον δίνει 200 επιταγές, 70 στους Αγίους Οδόρους, 40 στα Ίστιμια και 90 στο Λουτράκι. Και ήδη τα ονόματα των Αγίων Θεοδόρων και των Ιστιμίων είχαν σταλεί στη Motor Oil από τους προέδρους, από τον αντιδήμαρχο, όπως μου είπανε, τον κύριο τον Αγίον Θεοδόρο, τον κύριο Νικολάου, και από τον κύριο Δήμου, τον πρόεδρο, από την περασμένη Πέμπτη. Όταν ρώτησα ότι η διαδικασία έχει ήδη γίνει χωρίς την Επιτροπή, μου είπαν ότι ήταν τακτική ανάγκη, γιατί η Motor Oil ζήτησε τα ονόματα για να κλείσει, δεν ξέρω, τους λογαριασμούς της, δεν ξέρω. Εγώ θεώρησα ότι η Επιτροπή έχει διακοσμητικό ρόλο και αποχώρησα από τη διαδικασία. Βέβαια, ούτε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Πέρας, ήξερε ποιος έστειλε τα ονόματα και δεν ήξερε και τι είχε γίνει. Γι' αυτό θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι δεν συμμετείχα ούτε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, γιατί θεωρώ ότι εφόσον η μισή διαδικασία είχε γίνει, ο ρόλος μου ήταν διακοσμητικός. Ευχαριστώ. Κύριε Νικολάου. Κύριε Σπεράς. Μα είναι τίποτα άλλο να ρωτήσω. Για τη διαδικασία προσήθω στο Συμβούλιο ο κύριος Θημής Μιχαήλ. Κάποιο άλλο ερώτημα. Κάτι κανείς. Κύριος Πέρας, έχει το λόγο. Πράγματι, συνεδριάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή με θέμα την εξέταση ετοιμάτων δημοτών για οικονομική ενίσχυση και την αναθεώρηση καταλόγου αγκαιούχων κοινωνικού παντοπολίου. Τετάρτη, ένα πράγμα. Τετάρτη το πρωί. Πράγματι, μια επιχείρηση πρόσφερε 200 κουπόνια για ενίσχυση δημοτών για φαγητό από σούπερ μάρκετ, για αγορά προϊόντων. Που αυτό το φέραμε στην Επιτροπή, ενώ ήταν ξεχωριστό κομμάτι τα κουπόνια. Αυτό δεν είναι οικονομική ενίσχυση των δημοτών και μέσα στο κοινωνικό παντοπολείο. Ζητήσανε, μετά τα μάτα κι εγώ, αξία στο κάθε κουπόνι. 50 ευρώ. Είναι μπλοκάκια με 10 κουπόνια, των 5 ευρώ το καθένα. Η επιχείρηση ζήτησε, από ό,τι έμαθε, ένα πρωί, μέσα σε 2 ώρες να τους εκουσταλεί τα ονόματα
να τηλεφωνήσουν οι ίδιοι και να πάνε να πάρουν τα κουπόνια οι δικαιούχοι στην επιχείρηση. Ήταν επιτακτική η ανάγκη να βγάλουν τα ονόματα και να τα δώσουν. Τα τοπικά συμβούλια Ισθυμίας και Αγίων Θεοδόρων που είχαν λίστες από τις προηγούμενες χρονιές μπορέσανε άμεσα και στείλαν τα ονόματα και τηλεφωνήσανε στους δικαιούχους στην εταιρεία και πήραν τα κουπόνια. Για το Δήμο Λουτρακίου, δεν υπήρχε κάποιες προηγούμενες λίστες και έπρεπε να κοιτάξουμε τα αιτήματα των δημοτών που είχαν γίνει το τελευταίο τρίμηνο, το δημοτό που είχαν κάνει για το κοινωνικό παντοπολείο, εξετάσαμε αυτό το θέμα. Επειδή ο κύριος Μουζάκης φυσικά το αρνήθηκε να συμμετάσχει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, έπρεπε άμεσα να δώσουμε. Παρόλο που επικοινώνησα και εγώ με την εταιρεία, γιατί ήταν δύσκολο οι δημότες μας να φύγουν από εδώ και να πάνε στην εταιρεία τόσο μακριά που μπορεί να είναι ανήμποροι, να μας δώσουν τα κουπόνια να τα μοιράσουμε εδώ, αρνηθήκανε και το μόνο που καταφέραμε αύριο το πρωί, γι' αυτό έκαναμε και σήμερα σύσκεψη, ξανά συνεδρίαση, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Παπανίκο για την άμεση συνεργασία που είχαμε, που ελέγξαμε τις λίστες των ετοιμάτων, των δημοτών προς το Δήμο και τις εκκλησίες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί δημότες παίρνουν και από την εκκλησία, παίρνουν και από το Δήμο. Προσπαθήσαμε αυτό να το αποφύγουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευρύτητα προς να βοηθήσουμε τους δημότες. Η εταιρεία αποφάσισε αύριο το πρωί, 10 ώρα το πρωί, να έρθει εδώ η ίδια με δύο εκπροσώπους τους και να έρθουν να δώσουν τα κουπόνια ενίσχυσης των δημοτών. Ο Δήμος πήρε μια απόφαση, οι συνεδρίες πήρε μια απόφαση, η Επιτροπή για την ενίσχυση του οικονομικού παντοπολείου, που είναι 100 δημότες έχει την δυνατότητα να ενισχύσει αυτή τη στιγμή και κοιτάξαμε να ενισχύσουν δημότες που δεν παίρνουν καμία ενίσχυση από την Εκκλησία. Παρόλο που έχουμε πολλούς δημότες που δεν το ξέραν, δεν μπορέσαν να έχουν επαφή και να έχουν να κάνουν αίτηση, θα προσπαθήσουμε μέσα στον επόμενο μήνα, το Γενάρη, να δεχτούμε και επόμενες αιτήσεις και να ξαναδούμε πάλι την ίδια του κοινωνικού παντοπολίου. Αυτά. Αν θέλετε να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση στον κύριο Πέρα. Πρώτα θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το κοινωνικό παντοπολίο με την... με αυτή την ενίσχυση, τέλος πάντων, που γίνεται έτσι. Άρα, να μην το βλέπουμε αυτό. Το δεύτερο θέλω να πω το εξής. Αυτά τα κουπόνια ήταν όπως παλιά που πέραμε από το καζίνο, είχαν τα καταστήματα τα οποία μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει, ή ήταν συγκεκριμένα, τα είπαμε εμείς αυτά, τα προτείναμε εμείς αυτά. Γιατί θα σας πω ότι όταν γινόταν αυτό σε σχέση με το καζίνο, γιατί η Μοντορέλα δεν είναι συνήθως επιτάγεια. Θα απαντήσω, κύριε Λογοθέτη. Ναι, μισό λεπτό να πω αυτό που θέλω να πω. Έτσι. Κάναμε μια έρευνα εμείς και δίναμε όλα τα καταστήματα του Δήμου προκειμένου να πάνε να ψωνίσουν σε αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή γινόταν και μια διαδικασία πριν από αυτό. Τα καταστήματα δηλαδή, προτείναμε εμείς καταστήματα του Δήμου, που συνήθως βάζαμε όλα τα καταστήματα, αλλά εκείνοι μετά επέλεγαν από αυτά πιο. Έτσι, και με βάση αυτό πήγαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος με το κουπόνι και έπαιρνε αυτό που πρέπει να πάρει. Άρα ούτε αυτό έγινε. Ούτε τα έχω δει τα κουπόνια. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Βουλό. Θα πατήσω πρώτα στον κύριο Μουζάκη όσον αφορά του Αγίου Θεοδόρου. Εμένα 10 του μηνός με πήραν από την εταιρεία του Μοντορόλη και μου είπαν θέλουν κάποιες λίστες επιγόντως για τη βοήθεια αυτή που δίνουν. Και η εταιρεία άλλαξε τακτική και δεν θα δώσει φέτος επιταγές, θα δώσει κουπόνια, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχουν 149 επιταγές που είναι απλήρωτες ακόμα. Οπότε μου είπαν πρέπει χτες, έτσι μου είπαν ακριβώς, να τους πω τις λίστες. Εγώ επειδή δεν είχα λίστες, κατέβηκα κάτω στην κυρία Στουραίτη Δέδε, τη γυναίκα του πρώην αντιδημάρχου, και πήρα τις λίστες που είχε ο κύριος λογοθέτης. Έβαλα και 4-5 από την εκκλησία που μου είπε ο παπάς ότι είναι ξύλου κρεμάμενη και τις έδωσε στην κυρία που μου ζήτησε τις λίστες. Αυτό έκανα εγώ και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Πρώτον, η Μοντορόιδα άλλαξε τακτική γιατί δεν πάνε να ξαργυρώσουν τις επιταγές και έκρινε ότι πρέπει να πληρώνει, να δίνει κουπόνια.
Εγώ ρώτησα, λέω, πού μπορεί να τα εξαργυρώσουν τα κουπόνια και μου είπανε σε όλα τα μαγαζά εκτός από το Lidl. Αυτή ήταν η απάντηση επίσημη της Motorola που έκανα εγώ σαν αντιδήμαρχος. Αυτή τη κινήση έκανα εγώ. Αν έκανα λάθος, έκανα. Δεύτερον, το κοινωνικό παντοπολείο με την ενίσχυση της μιας βιομηχανίας δεν έχει καμία σχέση. Δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά, παιδιά, από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η εταιρεία με πήρε, μου ζήτησε κάποια τηλέφωνα και κάποια ονόματα τον αντιδήμαρχο. Δεν ζήτησε από τον από το Δήμο και τους, την Επιτροπή και τους έδωσα τα τηλέφωνα τις λίστες τις δικές σας, τον τονίζω. Γιατί οι λίστες θα βγαίνουν τώρα αυτές τις μέρες από το κοινωνικό παντοπολείο που θα τις έχω για τον χρόνο. Ευχαριστώ. Κύριε Σακελαρίου, για το πάρκο κάτω, για το ρώτησε ο κύριος λογοθέτης. Να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Α, έχετε κάποια παρέμβαση. Συγγνώμη κύριε Στάμου, δεν είναι... Ναι, κύριε Στάμου. Κύριε Στάμου Δημήτρης, για να... Συγγνώμη, για το συμβούλιο προσήλθε ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Γιώμης. Ναι, κύριε Στάμου. Κατά πρώτον, γιατί ένα λόγο των ημερών να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Υγεία, το καλό και καινούργιο χρόνο να μας φέρει πάνω απ' όλα υγεία και προκοπή και δημιουργία. Πραγματικά εκπλήσωμαι με όλα όσα ακούστηκαν για τη διαχείριση ενός θέματος το οποίο συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της συγκρότησης των επιτροπών εδώ και αν θυμάστε πολύ καλά ήμουν από εκείνους που προτείνανε το συντονισμό των επιτροπών για να μπορέσει να υπάρχει αποτελεσματικότητα και πολύ περισσότερο, το είχα τονίσει τότε, διακριτικότητα και αντικειμενικότητα στην ενίσχυση των συνδυνωτών μας. Έρχεται μια εταιρεία η οποία γιατί έτσι είχε μάθει, γιατί έτσι έβρισκε πρόσφορο έδαφος, δεν ξέρω και εγώ γιατί, εντάξει, και θέτει στο Δήμο ένα ultimatum. Τελεσίγραφο, δώστε μου τώρα σε μια ώρα, λέει ο Δήμαρχος, χθες, να θα δώσω εγώ ενισχύσω και πείτε μου και ποιοι θα τα πάρουν. Τα κουπόνια. Με ποιο δικαίωμα, κύριε. Δηλαδή με ποιο δικαίωμα, κύριε, δεν έπρεπε. Όχι, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν έπρεπε. Κάντε λάθος, κύριε. Όχι, κύριε, και σας απάντησα και προχθές. Και μην με εκνευρίζετε. Μην με εκνευρίζετε. Υπάρχουν άνθρωποι, βεβαίως. Και μην μιλάτε για την ευαισθησία την κοινωνική. Θα μιλήσω πρώτα. Σας παρακαλώ, με διακόπτε. Εσείς προχθές πήρατε άρον-άρον τηλέφωνο. Γιατί έστειλε η ίδια εταιρεία, έστειλε λάδια, λέει, στους δημοτικούς συμβούλους. Και σας πήραμε τηλέφωνο να συμβουλεύσουμε. Σας παρακαλώ, κυρία μου, γιατί. Ναι, μιλάτε, γιατί, μιλάτε, δεν ξέρω γιατί, εγώ τα υπέστρεψα, ναι. Καλά κάνατε. Λοιπόν, η ίδια εταιρεία δηλαδή ό,τι θέλει όταν θα κάνει. Σας παρακαλώ. Όταν γίνεται δήμαρχος να κάνετε σας αυτό που παρακαλώ. Λέτε τώρα. Τι κουταμάρες είναι αυτές που λέτε εδώ. Είπατε κύριε. Αυτό που είπατε. Αυτό που είπα. Αυτό που είπα. Να ανακαλέσει τώρα. Να μην τα δώσουμε γιατί είναι. Τι κουταμάρες είναι αυτές που είπα. Να ανακαλέσει τώρα παρακαλώ. Όχι δεν ανακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Με τέτοια θέλετε να δοθεί η βοήθεια γιατί ο κύριος Στάμου η εταιρεία άλλαξε τακτική και έχει κάτι προφανώς. Θα με προστατεύσετε κύριε Πρόεδρε. Θα με προστατεύσετε. Να ανακαλέσετε. Δεν ανακαλώ, δεν ανακαλώ. Κύριε Δημή. Παρακαλώ κύριε. Δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε τέτοιες εκφράσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Στάμου έχει κάνει την τοποθέτησή του και καλά κάνει. Και εμείς θα κάνουμε την τοποθέτησή μας και εδώ είναι και το Συμβούλιο και εδώ είναι και η Δημότηση, μας παίρνουν και τηλεοράσεις να κρίνουν. Τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε, εννοώ, σε εκφράσεις οι οποίες υποβαθμίζουν... Οι εκφράσεις χαρακτηρίζουν εκείνον που τις λέει. Συνεχίζω. Τώρα... Χαρακτηρίζουν εκείνον που τις λέει. Κύριε Στάμου, προσπαθούμε να επιβάλλουμε μια τάξη, τώρα σας το προχωράμε. Εφόσον δεν ανακαλεί κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρίζει εκείνον που τις λέει. Εφόσον δεν ανακαλεί, γι' αυτό το λόγο. Προχωρήστε, προχωρώ λοιπόν. Και λέω ότι έρχεται μια εταιρεία με το τελεσίγραφο, το θέλω τώρα και όπως το θέλω και πού θα διαθέσω και πώς θα διαθέσω. Αυτά, δηλαδή έτσι θα γίνει η διανομή και η ενίσχυση με αυτή τη διακριτικότητα. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν επικαιροποιήθηκαν οι λίστες, όποιος ήθελε πρόσθεσε. Είναι κατάσταση, ερωτώ. Πώς να μην αντιδράσουμε λοιπόν. Με τι κριτήρια γίνεται αυτή η διαδικασία τέτοιες με χρονιάρες μέρες. Το θεωρείτε σωστό. Αν υπάρχει αυτό το επίπεδο, τελειώνω εδώ με αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ. Κύριε Ρώσο, να τελειώσω με το θέμα, να σώμα, έλεγα. Κύριος Πέρας, κύριε Λεντάρ, κύριε Δράτης. Θα σας ενημερώσω ότι κάναμε το ίδιο και στους άλλους Δήμους. Το ίδιο έγινε και στο Δήμο στην Κόρινθο.
πήγαν, τις δώσαν ήδη, γιατί εγώ αντέδρασα, ρώτησα, λέω πώς να δώσουν και τις λύσεις ονόματα που δεν μπορούν να φεύγουν από το Δήμο, είναι προσωπικά δεδομένα. Εντάξει, η επιχείρηση έχουν διαβεβαίωση, δεν πιστεύω να δώσει τις λύσεις από εδώ και από εκεί, σοβαρή επιχείρηση είναι. Αλλά το ίδιο έκανα και, το ίδιο έκανα και στους άλλους Δήμους. Καλή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικό, ούτε μπορούσαμε να πάμε εναντίον. Εγώ δεν έχω αυτά που λέτε. Δηλαδή, αν καθυστερούσαν, αν τους λέγατε να καθυστερούσε δύο μέρες και συγκροτήτω άμεσα και εκτάκτωση η Επιτροπή, κύριε Πέρα, τι θα γινότανε. Ναι, μπορεί να γινότανε. Θα γίνανε τα τρόφιμα. Όπως σας είπαμε για το Λουτράκι, είναι αδύνατο αυτό να γίνει. Θα πρέπει να περιμένετε. Και σήμερα είχα επαφή και μου λέγανε ότι θα τη στείλει ήδη. Και άλλον άλλο να δουν αύριο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Μερικοί δημόσιοι θα περιμένουν. Κύριε Δράτη, σε καλό. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, τέτοιες μέρες, κάνουμε θέμα τη βοήθεια που δίνει κάθε εταιρεία. Ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε πολιτική. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι εξακολουθούν να μένουν εκτός Δήμου και να μην ξέρουν τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και να έρχονται σήμερα εδώ να κάνουν κηρύγματα. Ο αντιδήμαρχος πήρε τις διεύθυνσεις στις περσινές. Δεν έκανε κάτι παράλογο, ούτε έδωσε επιταγές σε ανθρώπους που πρόσταγε όπως κάνανε κάποιοι άλλοι και γίναμε σόου εδώ μέσα. Και την επόμενη μέρα αυτές οι λύσεις έχουν φτάσει και στον πρόεδρο της Επιτροπής. Είναι εκεί. Δεν ήξερε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την επόμενη μέρα είπα. Δεν ήξερε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Καλό είναι να ζούμε στον τόπο μας, να γνωρίζουμε τα προβλήματα και μετά να έρχομαστε να κάνουμε πολιτική και κριτική. Κύριε Ράτη, κύριος Δήμου, έχετε λόγο. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω, γιατί είμαι ο κύριος λογοθέτης για το τραγικό της κατάστασης. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω σε αυτό που είπε ο κύριος λογοθέτης για το τραγικό. Αν κατάλαβα καλά, κύριε λογοθέτη, εννοείται ότι να τη μοιράζει η εταιρεία είναι τραγικό. Σωστά το εκδίθηκα. Αν μου επιτρέπετε να σας πω, το τραγικό είναι ότι δίνουμε λίστα σε μια εταιρεία και ακούστε λίγο, και υποχρεώνουμε ανθρώπους να περνάνε από τα γραφεία της εταιρείας να παίρνουν το βοήθημα αυτό. Αυτό είπα, κύριε. Δεν μίλησα ούτε για τα άλλα θέματα. Αυτό ακριβώς είπα. Και να σας διευκρινίσω κάτι άλλο. Ότι και σε εμάς η εταιρεία είχε πει κάποια ζητήματα τα οποία τα καταφέρουμε να μην γίνουν έτσι. Είχαμε πει και το εξής. Είχαμε πει και το εξής. Ότι να μην δίνουν, γιατί έδινε εταιρεία εκτός από αυτά που έδινε στο Δήμο, έδινε και κάπου αλλού. Για δικούς τους λόγους. Και είπαμε το εξής. Ότι εφόσον δίνεται σε δημότες, είναι καλό αυτό να γίνεται κεντρικά από το Δήμο, διότι εμείς έχουμε κάνει μία έρευνα και σε συνεργασία με την Εκκλησία. Ποιοι δημότες μας έχουν ανάγκη, και άρα εμείς ξέρουμε περισσότερο από εσάς ποιος δημότης έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν είπα ότι είναι τραγικό το να μεταφέρονται οι λίστες από το Δήμο εκεί ένα, και δεύτερο να υποχρεώνουμε κάθε δημότη, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα πιθανό να πάει εκεί, να πηγαίνει εκεί στην εταιρεία και να λέει: εγώ είμαι, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω τρόφιμα για τις γιορτές, δώστε μου τα εσείς. Καταλάβατε. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση για να ξέρω να τοποθετηθώ συγκεκριμένα. Την ίδια αντίληψη είχα και εγώ, γιατί στον κύριο Μουζάκη τα εξέγησα με λεπτομέρειες. Συμμετείχα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη στις 17. Την Πέμπτη στις 11 η ώρα, την Πέμπτη στις 11 του μηνός, στις 12 η ώρα το πρωί, είχαμε τηλέφωνο από τη Motor Oil, ήμουν στο κοινοτικό γραφείο και μας ζητήσαν εκτάκτωση στις καταστάσεις. Αντέδρασα, ίσως και με πιο ακραίο τρόπο από αυτό που αντέδρασε ο κύριος λογοθέτης, και το κατανοώ. Σε επικοινωνία που είχαμε την κυρία Νικολάου εκεί πέρα που είναι υπεύθυνη, στην ουσία μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, δηλαδή τι θέλω τώρα. Την Πέμπτη είπατε, κύριε Δήμου. Ναι, στις 11. Αν τις έχω σωστά τις ημερομηνίες, Τετάρτη ήταν 17, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 5 ή 11 ή 13, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν να κάτσουμε μέχρι τις 4.30 ώρα το απόγευμα πέρα με την συγκεκριμένη υπάλληλο. Είδαμε τις παλιές λίστες, τις βρήκαμε από τη λίστα του αρχείου που υπάρχει. Ναι. Αυτές στείλαμε πρώτα στο Δήμο, ναι, που έγινε να πάρει στην Μοντορόη.
Αυτό που μου απάντησαν ήταν το εξής, ότι το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει αυτές τις ημερομηνίες. Αυτή την απάντηση πήρα. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση μεγάλη αναστάτωση για ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας ολόκληρη αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και σε πολλούς ανθρώπους πρόβλημα επιβίωσης, ο τρόπος που μοιραστήκανε. Ναι, πήρε απόφαση από τα κεντρικά η διοίκηση να κάνει αυτόν τον τρόπο. Να στείλουμε εμείς τις λύσεις και να πάρει αυτή τα τηλέφωνα να δώσει τα αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ποιο είναι ότι τις λύσεις αυτές θα την πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία, θα τις μετακομίσει, θα τις ανακοινώσει, θα τις βγάλει σκηφόρα? Αυτό είναι το πρόβλημά μας? Ποιο είναι? Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα και μακάρι να μπορούσαμε αυτά που έδωσε να τις είχε δώσει επί τρία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο. Τώρα παίζεται εδώ πέρα μια πολιτική που για μένα είναι και λίγο απαράδεκτη με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η εταιρεία πήρε για διαφόρους λόγους. Διότι πέρσι δεν εισπραχθήκανε, διότι έχουν γίνει και πολλά από καταγγελίες που είχα κάνει εγώ στην πρώτη χρόνο των εκλογών και αποφάσισε η εταιρεία αυτό το πράγμα. Τους πούμε, δεν τις δεχόμαστε, δεν τις θέλουμε. Τέτοιες μέρες, το αν τη ζήτησε σε μια ώρα ή σε μια μέρα, πάλι αυτό είναι πρόβλημα. Μια καινούργια δημοτική αρχή ανέλαβε το Σεπτέμβριο με τεράστια προβλήματα σε όλα τα δεδομένα. Μιλάω για το πνευματικό το κέντρο, για το ΣΠΑ, για το Δήμο, για εφετειακές αποφάσεις. Και πήραμε αυτές τις ήδη υπάρχουσες λύσεις, συμπληρώσαμε ή κάποιες αφαιρέσαμε, πάρτε το προσέγγιση και δώσαμε, νομίζουμε, ότι σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Γιατί είναι πολύ λίγα, έχουμε παρακαλέσει και τους συνεταίρους μας, δεν έχουν ανταποκριθεί σε τίποτα, ούτε τρόφιμα, ούτε επιταγές κτλ. Και παρακαλάμε κάποιους ανθρώπους, κάποιους επιχειρηματίες να βοηθήσουν. Και κάποιοι άλλοι θα βοηθήσουν, να πούμε την αλήθεια, που θα δώσουν τρόφιμα την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και μας έχει συνεννοηθεί να τα διαχειριστεί η Εκκλησία. Ούτε εδώ εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε φαγητό εκείνη την ημέρα. Ποιος θα το δώσει αυτό το φαγητό? Και εγώ να δεν θα μπορέσω. Με μια συνεργασία με τις Εκκλησίες να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο σήμερα που έχουμε ανάγκη. Και καθόμαστε τώρα εδώ πέρα μισή ώρα, τριάτα, πώς έγινε, αν έγινε και γιατί έγινε. Και δεν έχουμε ούτε να κρύψουμε, ούτε φοβόμαστε να κρύψουμε τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Απλώστατα, η απόφαση της εταιρείας ήταν έτσι. Αν θέλετε να κάναμε τσαμπουκά, την άλλη φορά θα σας πάρουμε μαζί να κάνουμε τσαμπουκά γιατί μας το ζητήσατε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Και νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο σε τέτοια θέματα, με τέτοια ευαισθησία, τέτοιες μέρες που ξέρουμε πόσο έχουν ανάγκη ο κόσμος. Γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό το βλέπουμε, δεν το βλέπετε ούτε εμείς. Όλοι μας το βλέπουμε καθημερινά. Και νομίζω ότι είναι δώρον άδωρο να μιλάμε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες για τέτοια πράγματα. Εάν πιστεύει κάποιος ότι κάποιοι αδικηθήκανε, πολύ ευχαρίστω να το δούμε και τι μπορούμε έστω και τελευταία στιγμή κάτι να κάνουμε. Εάν δεν έχουν αδικηθεί, αν έχουμε άλλα τέτοια πράγματα που δεν έχουν αδικηθεί για να κάνουμε πολιτική, μπορούμε να μιλάμε τρεις ώρες εδώ πέρα τι, πώς και γιατί. Εγώ είπα, αν υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά έχουν ανάγκη, πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη και δεν πήρανε κάτι, έστω λίγο φαγητό, έστω μια επιταγή, έστω ένα αυτό, εδώ είμαστε να το δούμε και δεν χρειάζεται και σε δημόσιο, σε ένα γραφείο μέσα, γιατί αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν και προς τα έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μέσα σε ένα γραφείο να το γνωρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι ίσως κάποιοι δεν πήρανε που έπρεπε, να το δούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έστω και τελευταία στιγμή για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Έχει θέσει ο κύριος Σημακόπουλος να ξαναθέσει το ερώτημα για το... Το μικρόφωνο, κύριε Σημακόπουλος. Δύο πράγματα. Το ένα να τοποθετηθώ σε αυτό το ζήτημα το οποίο ο κύριος Δήμαρχος προσπαθεί να ωρεοποιήσει μια κατάσταση. Πιθανό να είναι στα καθήκοντα του Δημάρχου. Δεν είναι όμως τα καθήκοντα τα δικά μου. Θέλω να πω δύο κουβέντες και θα πω και την ερώτηση μετά. Δεν ξέρω. Δεν υποψιάζομαι, δεν θέλω να βάλω σκέψεις και υπόνοιες για κάτι, αλλά θέλω να πω το εξής. Οι κύριοι από την πλευρά της Motor Oil, τι κάνουν? Με τα τεράστια κέρδη τους, κάνουν φιλεσπλαχνία, αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Και απευθύνονται σε έναν κόσμο που τον έχει ρημάξει
η κρίση, η οποία είναι κρίση που έχει ο ίδιος και η ίδια η επιχείρηση και όλες οι επιχειρήσεις μεγάλες στην Ελλάδα απέναντι στον ελληνικό λαό. Και κάνουμε φιλεσπλαχνία. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι η φιλεσπλαχνία που κάνουν μόνο. Την κάνουν και πώς να το πω. Με ένα στυλ του ότι εγώ είμαι ο ευεργέτης σας και ελάτε να τα πάρετε από εδώ. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος. Θέλω να στιγματίσω τον τρόπο τους. Τώρα όσο για τους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής, καταλαβαίνω τώρα και γι' αυτό και δεν ήθελα να μπω και στην Επιτροπή όταν με είχατε προτείνει και εγώ να μπω. Δεν είναι, είναι λεπτά πράγματα αυτά. Και αυτή η Επιτροπή, όποιοι κι αν είναι, οι πέντε ή τρεις όσοι είναι, καλό θα κάνουν με όσο λιγότερο θόρυβο να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα είναι αυτοί και αύριο μπορεί να είμαστε και κάποιοι από εμάς εδώ μέσα. Γιατί δεν πρόκειται να καλυτερέψει η κατάσταση στη χώρα μας. Λοιπόν, κλείνω το θέμα. Δηλαδή δεν θα το κάνουμε εθνικός ευεργέτης αυτός που με την πολιτική του έχει ρημάξει τον τόπο. Πάμε παρακάτω. Ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει ερώτημα, σχολιασμός είναι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δηλαδή θα ήθελα να δίνει, να έχει μια πολύ μεγάλη φορολογία η επιχείρηση για να μην πω να είναι κρατική. Συναγόπουλε, έτσι, να μην το πάμε εκεί. Ναι. Κρατική πετρέλαια και να μην είναι κρατικά, είναι ιδιωτική. Κύριε Συναγόπουλε, πάμπα, κύριε Δήμαρχε, ανέφερα κάτι πριν το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς. Ότι υπάρχουν κάποια πλήρωτοι υπάλληλοι, να μην επαναφέρω την ερώτηση, αυτοί που δουλεύουν στο ΣΠΑ και στο αυτό. Λοιπόν, και μου έθεσαν το ζήτημα να το βάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μου το είπανε και μου το λένε και γι' αυτό και το βάζω. Τι μπορούμε να κάνουμε να πληρωθούν. Κύριε Σαμακόπουλε, μπορώ να σας πω ότι εκεί κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ευελπιστούμε ότι κάτι θα κάνουμε μέχρι την Πέμπτη, τι να σας πω, μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, πιστεύουμε ότι κάτι θα κάνουμε. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Τίποτα άλλο δεν θέλω να σχολιάσω, έχω πολλά να πω, αλλά δεν νομίζω είναι επίτη. Περιμένουμε εντός των επομένων ημερών για να δούμε τι μέλη γενέσει. Τα πράγματα είναι κρίσιμα πάντως. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανεξάρτητα αν έχω κρατήσει ήπιους τόνους, που δεν έπρεπε από ό,τι φαίνεται να έχω κρατήσει ήπιους τόνους, προσπαθούμε τα δύνατα δυνατά να βρούμε κάποιες λύσεις. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά με όποιο τρόπο μπορούμε. Τίποτα άλλο θα σας πω τώρα. Δεν έχω και κάτι άλλο να σας πω. Μιλάμε κάθε μέρα και με τους μετόχους και με όλο. Λύση όμως δεν έχουμε βρει μέχρι και πριν μισή ώρα που έγινε το τελευταίο τηλέφωνο. Ευελπιστώ ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, ευελπιστώ λέω, μέχρι αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη μεσημέρι κάτι να έχουμε κάνει. Προχωράμε. Κάποιο άλλο θέμα, προχωρήσουμε στα θέματα. Είχα κάνει κάποια ερωτήματα εγώ, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Όσον αφορά το, κύριε Δήμαρχε, το θέμα του ΕΔΑΙΣ του κειμένου, επειδή έρχεται 2 Γενάρη, έτσι, το θέμα των αγωγών, των αγωγών και, ναι. Για το ελάχιστο... Αν έχετε κάτι να μας ενημερώσετε, γιατί... Όχι, δεν έχω κάτι, να πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι. Θα σας ενημερώσω, είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω, μόλις έχω τα νέα. Έχω απαιτήσει από τους συνεταίρους να τραβήξουν πίσω τις αγωγές. Είναι βασική προϋπόθεση για να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα. Μιλώ για τις αγωγές που κάναμε εμείς, κύριε Δημαρχέ, όχι για αυτές που κάναμε. Όχι, για τις αγωγές, όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο. Πιστεύω... Έχουμε περιθώριο χρονικό. Πριν το... Για ποιο θέμα? Για τις 5 αγωγές που κάναμε εμείς. Ναι, τι αν έχουμε περιθώριο. Καταλαβαίνεις το να σου πω. Α, ναι, υποτίθεται ότι θα έχουμε την αυτή μέχρι... Ναι, 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 αυτό είναι. Για να πω την αλήθεια. Γίνεται μια προσπάθεια που... Έχουμε το χρονικό περιθώριο δηλαδή, να μπορούμε να... Ναι, ναι. Το χρονικό. Μακάρι να χωρέσουμε αύριο το πρωί. Ναι. Μακάρι να τα είχαμε αύριο το πρωί. Προσπαθούμε πάντως να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι. Α, όχι, όχι, εντός των ημερών. Εντός των ημερών. Εντός των ημερών κάτι το κάνουμε. Απλώς θα τα έχουμε, εντάξει, έχουμε με μια... Όχι. Εγώ το είπα, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, το είπα σε σχέση με τον χρόνο. Αν υπάρχει χρόνος επειδή αφορά, επειδή αφορά το δικαστήριο, γι' αυτό λέω. Μην χάσουμε... Ναι, ναι.
Υπάρχει μια συνεννόηση με τον δικηγόρο του με την δικαστήρια. Εντάξει, τι ξέρετε. Απλώ. Υπάρχει χρόνο. Για να μην έχουμε κάποιο τέτοιο. Προχωράμε. Πριν πούμε στα θέματα, τα τακτικά θέματα της ημερής της διάρκειας. Κύριε Πρόεδρε, δεν απαντήθηκε, με συγχωρείτε. Δεν απαντήθηκε το θέμα του προαστιακού. Γράφτηκε ότι υπάρχει μελέτη έτοιμη στα σετράι του Δήμου. Αυτό ισχύει. Δεν μου απαντήθηκε ούτε την προηγούμενη φορά. Η μελέτη από τον ΟΣΕ. Ναι, ναι. Επειδή είναι σημαντικό. Μπορώ να σας απαντήσω, κύριε Λογοθέτη, την άλλη φορά. Δεν το είχα δει καθόλου το θέμα, να πω την αλήθεια. Δεν το είχα δει καθόλου το θέμα. Και επειδή τρέχαμε τώρα αυτές τις μέρες. Πιστεύουμε ότι μπήκε στον προϋπολογισμό του ΙΠΚΑ 20 εκατομμύρια ευρώ κατά τα λεγόμενα του Υπουργού για να μπορέσουμε να κάνουμε για την αντιπλημμυρική μελέτη του Λουτρακίου. Γίνεται μια πίεση από εμάς ώστε τα 20 να γίνουν και 30. Ευχόμαστε να γίνουν 30 ώστε να, ένα κομμάτι αυτό είναι και το θέμα των αποζημιώσεων. Άλλο ρώτησα, Μουσουλίδη. Ξέρω, όχι. Ρώτησα σε σχέση με το. Επειδή η προσπάθεια ήταν να γίνει μελέτη και είχε έρθει πάρα πολλές φορές ο μελετητής του ΟΣΕ να γίνει in-house, δηλαδή να κάνει ΟΣΕ τη μελέτη. Ναι. Ξέρω, το κατάλαβα. Ωραία. Δεν μίλησα για την αντιπλημμυρική. Ναι, όχι. Απλώς το λέω ότι. Θα σας απαντήσει την άλλη. Καλώς. Μια διευκρινιστική. Ναι, κύριε Παύλου. Αν τη γνωρίζει, γιατί τώρα μου διαφέρει ω. Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας φτάνει τα 50 εκατομμύρια. Ναι, ξέρουμε ότι το 10% μπορούμε να το κάνουμε με το 3%. Εάν εμείς εισπράξουμε 30, μπορούμε να ενώσουμε. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι θέμα. Και αυτό πολεμάω. Γιατί πρέπει να βρούμε τα άλλα 20 μετά. Όχι. Τι. Το 50, καταρχάς το 50 είναι, δεν ξέρουμε τι έχουμε σαν πάρμα. Δεύτερον, ενώ τα 20 είναι 20. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δημοπρατηθεί για 40, να πάρουμε το 20%, οπότε το θέμα μου είναι να μπορέσω να βάλω όσο μεγαλύτερο μεγάλο ποσό. Ναι, αυτό το θέμα είναι για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο κεφάλαιο για τις αποζημιώσεις. Διότι το 10% του έργου θα πάει σε αποζημιώσεις. Ποιο ποσό είναι, θα του συνόλου. Του συνόλου. Εάν μισό λεπτό. Η μελέτη λέει 50. Η δημοκράτη θα βγάλει συμφωνία 40. 30. Ναι. Τα 3 δίνει. Εκεί δεν έχει διευκρινιστεί και αυτό προσπαθούμε να διευκρινιστούμε. Διότι το κομμάτι των αποζημιώσεων είναι μεγάλο. Το 50 πάντως είναι για τα 10 ρεύματα. Τα λέμε 10. Το σύνολο των ρεύματων. Από εμπράβο. Ναι. Λίγο ησυχία, λίγο πιο διαδικασία. Κοιτάμε, είναι μεγάλη αυτό, έγινε κατηδίαν πολύ ώρα και ήταν και συζήτηση που είχαμε την ώρα του, είχαμε και το συμβούλιο και μετά ανέβηκα και στην ΕΔΕΑ να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε ώστε το 10% να βγαίνει ένα σοβαρό ποσό για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε για να κάνουμε αυτό το έργο του κάνουμε. Προχωράμε λοιπόν. Υπάρχουν διαζητηθούνε. Το πρώτο αφορά μια τροποποίηση σύμβασης ασφάλισης μεταφορικών μέσω του Δήμου για την ασφάλιση ενός οχήματος. Είναι ένα όχημα που είχε η Δεκέλπη παλιά και πέρασε στην εξουσιοδότηση του Δήμου. Στον Δήμο μας ήρθε από την περιφέρεια ότι εντάσσεται στο δυναμικό του Δήμου και αυτό θέλουμε να το ασφαλίσουμε. Είναι 293 ευρώ. Να συζητηθεί. Ναι, αυτό λέω. Αν θα πρέπει να συζητηθεί τότε σαν πρώτα. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Να συζητηθεί. Ωραία, μόδουλα. Και το δεύτερο θέμα που πρέπει να συζητηθεί είναι ανάκτηση τη υπαρήμη 41 του 2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού υπαλλήλων ως μέλη της ομάδας εργασίας και υπεύθυνου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Να συζητηθούν. Ναι. Ομπόφωνα. Κύριο Σταύρο, είπε ναι. Λοιπόν, το πρώτο που σας είπα αφορά. Απριόρι λέμε. Ναι. Αφορά το αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι τη πρώην Δεκέλπη εκεί πέρα, έτσι. Τα ασφάλιστρα, τα ακούσατε. Πάλι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τότε, όταν υπάρχει αυτή η απόφαση, δεν υπήρχε ουσιαστικά γραφείο πολιτικής προστασίας και γι' αυτό οριζόντουσαν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα που έχει γίνει αυτό το πράγμα, τους δύο υπαλλήλους αυτούς θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.
Δημάρχου, οπότε εμείς πρέπει να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση. Ομόφωνα για αυτό.